Έτοιμη. Τα πιο ωραία Χριστούγεννα που θυμάμαι εγώ, δύσκολο να το πιστέψει κανένας. Ήτανε πάρα πολύ παλιά. Ήτανε το Δεκέμβριο του 1941. Τότε είχαμε πόλεμο. Τότε όχι μόνο εσείς δεν είχατε γεννηθεί, αλλά πιθανόν ούτε οι γονεί σα. Και ήταν μια πάρα πολύ κακή περίοδος για την Αθήνα και για την Ελλάδα γενικά, γιατί ο κόσμος πεινούσε πάρα πολύ. Πεθαίναν άνθρωποι στους δρόμους. Τομερά πράγματα γινόντουσαν. Εμείς όμως τα παιδιά βέβαια δεν τα καταλαβαίναμε αυτά. Εγώ ήμουνα πέντε χρονών και έμενα στο ψυχικό με τη μαμά και τον μπαμπά σε ένα ωραίο σπίτι και την παραμονή Χριστουγέννων ο μπαμπάς μου σκέφτηκε να καλέσει μερικά παιδιά ακόμη στο σπίτι για να γιορτάσουμε. Είχαν στολίσει και το δέντρο, ήταν πολύ ωραίο. Και παίζαμε και με τα παιδιά, Ώσπου ξαφνικά λέει ο μπαμπάς σβήστε όλα τα φώτα. Σβήσανε όλα τα φώτα στο σπίτι και έριξε, είχε ένα φακό από αυτούς που βάζουμε για να βλέπουμε στο δρόμο και τον έριξε σαν προβολέα στην είσοδο του κήπου. Ο κήπος ήταν σκεπασμένος με χιόνι. Είχε χιονίσει πολύ εκείνη τη χρονιά. Όλα ήταν χιονισμένα. Μέσα στο σκοτάδι λοιπόν έριξε αυτό το φως και έγινε έτσι ένα στρογγυλό φωτισμένο κάδρο ας το πούμε. Και μέσα σε αυτό φάνηκε να περπατάει σιγά σιγά ένας Άι Βασίλης με τη στολή του, την κανενική, τα γένια του και τη σακούλα με τα παιχνίδια του. Και συγχρόνω ο μπαμπά μου είχε βάλει μια πάρα πολύ ωραία μουσική χριστουγεννιάτικη να ακούγεται. Και εμεί κοιτάζαμε αυτό το. Το να η Βασίλεια περπατάει μέσα στο φω και μέσα στο χιόνι, ώσπου ήρθε σιγά σιγά και μπήκε στο σπίτι μα. Με κάθισε σε μια πολυθρόνα κι έδωσε στον καθένα μας από ένα δώρο. Τα δώρα ήταν πάρα πολύ φτωχικά. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν μια κούκλα που την είχαν φτιάξει από μια πατάτα. Κάτι άλλα δώρα ήταν παλιά, λίγο χαλασμένα, δεν υπήρχε κανένα πολύ σπουδαίο δώρο. Αλλά το σπουδαίο ήταν ότι ο Άι Βασίλης είχε έρθει με στο φως, με στα χιόνια, με στη μουσική. Είχε καθίσει σε αυτή την πολυθρόνα. Δεν μπορούσα να το ξεχάσω ποτέ. Πήγαινα σε αυτή την πολυθρόνα και τη χάιδευα καμιά φορά με πολύ σεβασμό και έλεγα «εδώ κάθισε κάποτε ο Άι Βασίλης». Ε, και αυτό δεν μπόρεσε να το ξεχάσω ποτέ. Πριν από πολλά χρόνια, αλλά πολλά πάρα πολλά χρόνια, ζούσε μια γυναίκα έτσι μεγάλη ηλικία, γριούλα, που τη φωνάζανε μπάμπουσκα. Τώρα μπάμπουσκα κανονικά δεν είναι όνομα, το μπάμπουσκα σημαίνει γιαγιάτα. Αλλά έτσι είχαν συνηθίσει όλοι και τη λέγανε μπάμπουσκα. Αλλά δεν τη λέγανε και πολύ, γιατί γενικά ήταν πολύ μόνη τη. Η μπάμπουσκα ζούσε σε ένα μικρό, ένα μοναχικό σπιτάκι που ήταν και αυτό ολομόναχο στη μέση ενός μεγάλου δάσους. Οπότε δεν μπαίναγε συχνά κόσμος από εκεί. Αυτή ζούσε ολομόναχη. Δεν την πείραζε όμως καθόλου. Η μπάμπουσκα ήταν πάρα πολύ νοικοκυρά. Ήθελε όλα να είναι τέλεια στο σπίτι. Τα σεντόνια της ας πούμε ήταν πάντα φρεσκοπλημένα, σιδερωμένα και μυρίζανε ωραία. Το σπίτι της έλαμπε και τόσο δάνα να έπαιρνε κάτι να φάει, αμέσως θα πήγαινε το πιάτο να το πλύνει, να το σκουπίσει, να το βάλει στη θέση του. Όλα έπρεπε να είναι τέλεια. Και όταν ήταν τέλεια όλα, η μπάμπουσκα ήταν ευχαριστημένη. Και έτσι περνούσε τις μέρες της κάνοντα τις ζουλίτσες της. Και ε, το βράδυ κοιμότανε νωρίς και ξύπναγε νωρίς το πρωί. Ένα πρωί όμως φαίνεται είχε κουραστεί λίγο παραπάνω και δεν είχε ξυπνήσει. Ενώ είχε βγει ο ήλιος και ήταν ώρα που θα σηκωνότανε, αυτή ακόμη κοιμότανε. Εκείνη την ώρα άκουσε να τη χτυπάνε την πόρτα. Ποιος άρεγε τέτοια ώρα, λέει, Α κάνω πω δεν το άκουσα. Δεν γύρισε από την άλλη μεριά. Αλλά τότε τη χτυπήσανε την πόρτα πιο δυνατά και άκουσε μια φωνή που έλεγε: Ανοίξτε μα, σας παρακαλώ. Τι να κάνει, σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα και βλέπει να στέκονται έξω τρει άνθρωποι. Λίγο περίεργοι, λίγο αλλιώτικοι, είχαν έτσι μακριά άσπρα γένια και τα ρούχα τους ήταν χρυσοκέντητα. Λες και ήταν τίποτε βασιλιάδες. Τι θέλετε τους λέει. Θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε. Πού στο σπίτι μου. Ε, ναι, δεν βλέπουμε άλλο σπίτι εδώ. Κανένα δεν υπάρχει εδώ στο δάσο και έχουμε ανάγκη λίγο να ξεκουραστούμε. Καλά, τους είπε η μπάμπουσκα. Άνοιξε την πόρτα, μπήκανε μέσα, καθίσανε, Πήγε στη φωτιά που είχε σβήσει και την ξανάναψε. Του ζέστανε λίγη σούπα, του την έβαλε πάνω στο τραπέζι και έβαλε δίπλα και ωραίο ζυμωτό ψωμάκι που είχε φτιάξει και μερικέ ελιέ και κάτι τουρσιά. Και αρχίσανε να τρώνε οι τρει ξένοι, φαινόντουσαν πολύ ευχαριστημένοι. Και καθώ τρώγανε, το του κοίταζε και αυτοί και του ρωτούσε. Δηλαδή τώρα εσείς ποιοι είσαστε, πώς σας λένε. Ο ένας λέει, εμένα με λένε Κάσπαρ. Ο άλλος λέει, εμένα με λένε Μελχιόρ. Και ο άλλος ο... με λένε Βαλτάσαρ. Ασυνήθιστα ονόματα τους είπε. Αλλά πέρα από αυτό τι είσαστε. Εσείς τώρα έτσι που είσαστε εντυμένοι. Μοιάζετε σαν βασιλιάδες. Ε, βασιλιάδες είμαστε, αλλά μας λένε και μάγους. Γιατί, κάνετε μαγικά. Όχι λέει, απλώς εμείς... Μελετάμε τα αστέρια, τις γραφές και ξέρουμε πολλά. Μάλιστα, λέει. Και τώρα, πού πάτε. Ε, ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά εμείς ακολουθούμε ένα αστέρι. Είναι ένα αστέρι που προχωράει και εμείς το ακολουθούμε. Όπου πάει το αστέρι, πάμε και εμείς. Δεν είμαστε καλά, είπε η μπαμπούσκα. Τα στέρι. δεν προχωράνε. στέρι που είναι, στέκονται εκεί απάνω, και μας κοιτάζουν. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό το αστέρι προχωράει και θα μας πάει εκεί που θέλουμε. Πού και πού θέλετε, πού θα πάτε δηλαδή. Θα πάμε να υποδεχτούμε ένα βασιλιά, ένα νεογέννητο βασιλιά. Είναι ένα νεογέννητο μωρό που θα είναι βασιλιάς, βασιλιάς του κόσμου, βασιλιάς του ουρανού, βασιλιάς όλων των ανθρώπων. Και εμείς του πάμε και δώρα. Του πάμε σμύρνα, χρυσάφι και λιβάνι. Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας κι εσύ μπάμπουσκα, εγώ. Τι δουλειά εγώ να πάω, εγώ σε ένα βασιλιά, με βασιλιάδες και με νεογέννητα. Μα τι λέτε τώρα, είσαστε καλά, εγώ αφήσω το σπίτι μου για να τρέχω πίσω από ένα αστέρι. Καλά, δεν πειράζει, της είπανε, σκέψου το πάντως. Όσο εμεί θα κοιμόμαστε μπορεί να το σκεφτεί. Αν θέλει όμω, έλα μια στιγμή να σου δείξουμε το αστέρι, για να δεις ότι περπατάει. Βγήκανε λοιπόν έξω και τις δείξανε το αστέρι, το οποίο πραγματικά αυτό το αστέρι ήταν πιο μεγάλο, πιο φωτεινό από τα άλλα. Και έλαμπε έτσι πάρα πολύ μέσα σε όλα τα άλλα. Για κοίταξε το λίγο, είπε ο Μελχιόρ, θα δεις ότι προχωράει. Κάθισε λοιπόν η μπάμπους και την περίμενε και μετά από λίγο είδε ότι το αστέρι είχε λίγο προχωρήσει. Το βλέπεις λοιπόν, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας μπαμπούσκα. Θα περάσεις πολύ ωραία. Εγώ. Τι θέλω να πάω εγώ. Εγώ να πάω σε ένα βασιλιά και μάλιστα νεογέννητο. Να αφήσω τις δουλειές μου και να τρέχω πίσω από αστέρια. Είμαστε για τέτοια. Αφήστε σας παρακαλώ. Καλά καλά τη είπανε. Σκέψου το όπω εσύ και εμείς πάμε να κοιμηθούμε. Πέσανε να κοιμηθούν οι ξένοι και η μπάμπους να συγκυρίζει το σπίτι. Έπλυνε το τραπεζομπάνιλο το καλό, το βάλε να στεγνώσει, καθάρισε τις τάχτες από το τζάκι, τις πήγε εκεί που έπρεπε, έπλυνε τα ποτήρια, τα φλιτζάνια, όλα τα έβαλε στη θέση τους, τάισε το καναρίνι της και καθάρισε και το κλουβί του. Και όση ώρα τα έκανε αυτά, σκεφτότανε. Τι, μα, τι, πράγματα είναι αυτά. Άκου τώρα τρέλε. Δηλαδή, εγώ τώρα να άφηνα το σπίτι μου να τρέχω πίσω από ένα αστέρι και να πάω σε ένα βασιλιά νεογέννητο. Μα τι τρέλε είναι αυτέ, λέει. Αν ό, τα σκεφτόταν αυτά, έπεσε και να κοιμηθεί. Αλλά πριν κοιμηθεί, λέει, κάσε μου να ανοίξω μια ματιά. Να δω αυτό το αστέρι. Υπάρχει ακόμη. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα, βγαίνει έξω και βλέπει το αστέρι ήταν εκεί. Έλαμπε πολύ και είχε προχωρήσει. Δεν ήταν στο ίδιο σημείο, ήταν πολύ πιο εκεί. Προχωράει, ε. Αυτό προχωράει. Εμένα προχωράς του είπε, εγώ εδώ θα μείνω σπίτι μου. Και έπεσε να κοιμηθεί. Στον ύπνο τη λοιπόν, είδε ένα πολύ παράξενο όνειρο. Είδε ότι είχε πάει και αυτή με τους μάγους βασιλιάδες και ότι είχε δει αυτό το νεογέννητο βασιλιά και ο νεογέννητος βασιλιάς της χαμογελούσε. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένο γιατί του είχε πάει πάρα πολύ ωραία δώρα. Τις σε και τις μπάμπουσκας. Ωραίο όνειρο ήταν. Ξύπνησε το πρωί και μπήκε σε σκέψεις. Λες να έπρεπε να πάω. Μπορεί να ήταν και ωραία, εγώ δεν έχω πάει ποτέ πουθενά. Μπορεί να ήταν και ωραία να πήγαινα, αλλά και πώς να πήγαινα, αφού δεν έχω ούτε δώρα. Τι, μα, τι πλακείς τώρα, εγώ δεν έχω ούτε ένα δωράκι να του πάω, ούτε ένα παιχνιδάκι. Μετά όμως θυμήθηκε ότι σε μια κασέλα είχε κάτι παλιά παιχνίδια. Άνοιξε την κασέλα και έβγαλε από μέσα ένα αλογάκι που ήταν πολύ ωραίο, αλλά του έλειπε το ένα πόδι αυτό τώρα είναι δώρο όχι για βασιλιά ούτε για ζητιάνος λέει αυτή η αηδία μετά δίπλα είδε είχε και ένα καραβάκι αλλά το πανί του ήταν σκισμένο Τη κακοφάνηκε που τα και έψαξε μέσα στην κασέλα βρήκε το πόδι το σπασμένο του αλόγου του το κόλλησε και έγινε μια χαρά και μετά πήρε και ένα κομπαντάκι από άσπρο ύφασμα και έφτιαξε και ένα άλλο πανί το καράβι και έγινε σαν καινούριο. Ωραία είναι αυτά, ε. Αυτά δεν μπορούσα να τα πάω, αλλά τι άλλο θα πήγαινα μαζί. Ψάχνει πάλι στην κασέλα και έβγαλε ένα μεγάλο κοχύλι από αυτά που άμα το βάζεις στο αυτί σου, σου φαίνεται σαν να ακούς τη θάλασσα. Ωραίο αυτό, ε. Μπορεί και αυτό να άρεσε σε ένα παιδάκι. Το βάλε δίπλα στα άλλα. Α, για θες αυτή την κουβερτούλα. Είχα αρχίσει να την μπλέκω χρόνια και χρόνια πριν. Και ήταν πολύ ωραίο το μαλλί, μαλακό έτσι και... Αλλά δεν μου έφτασε το μαλλί. Είχε βγει μια κουβερτούλα το σιδά, δεν ήταν για άνθρωπο κανονικό, μόνο για μωρό. Μόλις το είπα αυτό λέει, και αμορό μπορεί να είναι πολύ ωραία αυτή η κουβερτούλα που είναι μαλακιά και ζεστή. Τι έχουμε λοιπόν. Έχω το αλογάκι, το καραβάκι, το κοχύλι και την κουβερτούλα. Δεν είναι και άσχημα. Μήπως να φτιάξω και μία πίτα. Μήπως να φτιάξω και μερικά κουλουράκια. Αυτά πάντα αρέσουν στα παιδιά. Έφτιαξε λοιπόν και κουλουράκια, τα άψησε έτσι πέρασε η μέρα της και άρχισε να το σκέφτεται σοβαρά. Πήρε λοιπόν ένα παλιό σεντόνι, τα έβαλε όλα μέσα, το έκανε ένα κόμπο και το έριξε στον ώμο της. Λέει τώρα με αυτά μπορώ να πάω κι εγώ. Αλλά τότε είδε το καναρίνι της. Λέει ε, και τι θα τα αφήσω το καναρίνι μου να ψοφίζει, ποιος θα το ταΐζει, ποιος θα το προσέχει. Αλλά λέει μετά γιατί, για ένα καναρίνι δεν είναι ωραίο δώρο για ένα νεογέννητο βασιλιά να τα ακούει, να τραγουδάει. Θα πάρω και το καναρίνι μου, θα του αρέσει πολύ. Τα ετοίμασε λοιπόν όλα, αλλά είχε κουραστεί πια όλη μέρα να τα φτιάχνει όλα αυτά. Κάθισε σε μια πολυθρόνα, έκλεισε λίγο τα μάτια της και άρχισε να τη ο ύπνος. Αλλά μια φορά πετάχτηκε απάνω τη ξαφνικά γιατί, λέει, πρέπει να έχει σκοτεινιάσει. Μην αργήσω και τους χάσω εγώ τους, τους βασιλιάδες, τους μάγους. Βγαίνει λοιπόν έξω, έτοιμη για να ξεκινήσει, κοιτάει τον ουρανό, πουθενά το αστέρι. Δεν ήταν πια εκεί, είχε φύγει. Τώρα πώς θα τους βρω, λέει. Το αστέρι ήταν εκεί, προχωρούσε, το ακολουθούσανε, αλλά τώρα δεν υπάρχει αστέρι. Δεν ξέρω εγώ πού να πάω. Πού να τους βρω, πώς να το βρω αυτό το νεογέννητο βασιλιά. Τη κακοφάνηκε αυτό, στενοχωρέθηκε λίγο, αλλά μετά σκέφτηκε, αφού θυμάμαι από πού φύγανε. Από εκείνο το μονοπάτι που τους παρακολούθησα εγώ που φεύγανε και τους αποχαιρέτησα, που τους είπα τι καλό δρόμο. Από εκεί φύγανε. Ε, άμα πάρω κι εγώ το ίδιο μονοπάτι, θα πάω προς την ίδια κατεύθυνση. Και όπου φτάνω, θα ρωτάω. Θα λέω, είδατε τρεις βασιλιάδες, μάγους βασιλιάδες να περνάνε από εδώ. Ε, και θα μου απαντάνε, κοντζά μου μάγοι βασιλιάδες, δεν τους περνάγανε απαρατήρητοι. Οπότε έτσι θα κάνω. Έβαλε λοιπόν το σάκο στο νόμο τη το σεντόνι, πήρε και το καναρίνι τη το κλουβί με το καναρίνι, πήρε το δρομάκι αυτό και προχωρούσε και όπου έφτανε ρωτούσε, μήπως είδατε να περνάνε από εδώ, τρεις μάγοι βασιλιάδες. Ναι βέβαια, είπανε. Τους είδαμε. Ήτανε πολύ ωραίοι και καλοντιμένοι, Από εκεί πήγανε. Α, ευχαριστώ πολύ. Πήγαινε λοιπόν από εκεί, όταν έφτανε κάπου αλλού έλεγε μήπως περάσαν από εδώ τρεις μάγοι βασιλιάδες. Βεβαίως τις λέγανε και τις δείχναν από πού είχαν πάει οι μάγοι βασιλιάδες και έτσι πήγαινε μια χαρά. Κάποια στιγμή έφτασε σε μια πολιτεία αρκετά μεγάλη και εκεί είχε και ένα παλάτι. Α, σου λέει, το παλάτι θα είναι ο Βασιλιά. Πάει στο παλάτι, χτυπάει την πόρτα, τις ανοίγουνε, λέει: Εδώ είναι ο νεογέννητο Βασιλιά. Όχι, λέει, πάνε, δεν έχουμε νεογέννητο εδώ πέρα. Α, συγγνώμη, του είπε και έφυγε και άρχισε πάλι να προχωράει και να ρωτάει. Μήπω είδατε του τρει βασιλιάδε, του μάγου. Ναι, τις λέγανε, από εδώ τι λέγανε, από εκεί τι λέγανε. Κάποια στιγμή έφτασε σε ένα μέρος πολύ μικρό, ένα πολύ μικρό χωριό. Εκεί δεν είχε παλάτια και τέτοια, είχε όμως ένα παρδοχείο. Πήγε λοιπόν εκεί και ρώτησε τον ξενοδόχο, μήπως πέρασαν από εδώ κάτι τρεις μάγοι βασιλιάδες. Ναι βέβαια περάσανε, είπε ο ξενοδόχος, είναι τώρα αρκετές μέρες που περάσαν από εδώ. Αλλά δεν μείνανε πολύ. Μία νύχτα κοιμηθήκανε και την άλλη μέρα φύγανε. Ήταν πολύ ευχαριστημένοι, γιατί αυτό που ψάχνανε το βρήκαν εδώ. Ναι, λέει η μπάμπουσκα, δηλαδή ένα μωρό, βρήκανε ένα νεογέννητο μωρό. Ναι, είπε ο το βρήκανε κι αυτό. Και το μωρό τώρα που είναι, έχει φύγει κι αυτό. Φύγανε και οι μάγοι βασιλιάδες, φύγανε, είναι μέρες τώρα. Έφυγε και το μωρό τώρα τι να κάνω σου λέει, πού να πάω, δεν ήξερε τι να κάνει. Παρ' όλα αυτά άρχισε πάλι να προχωράει, να ξαναρωτάει αν περάσαν από εδώ μάγοι βασιλιάδες. Δεν έβρισκε όμως τίποτα. Απλώς άμα έβλεσε με κανένα παιδάκι, άνοιγε το σάκο της και σκεφτόταν ότι αν κάτι που είναι στο σάκο θα άρεσε στο παιδάκι, του έκανε δώρο ένα κουνουράκι, ένα καραβάκι, ό,τι νόμιζε πως θα του ταιριάζει. Και σιγά σιγά προχωρώντας άδειασε το, το, σάκο, το σάκο της και τη είχε μείνει μόνο το καναρίνι, αλλά σκέφτηκε και το καναρίνι, δεν είναι ωραίο δώρο. Θα το δώσω σε ένα παιδάκι, θα του τραγουδάει. Και είδε ένα παιδάκι που κοιμπότανε χάμω έτσι πολύ γλυκά και του άφησε δίπλα στο κεφάλι του το καναρίνι της και ξεκίνησε να γυρίσει σπίτι της. Πολλοί λένε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι ακόμη γυρίζει και ψάχνει. Η αλήθεια είναι όχι ότι γύρισε στο σπίτι της. Γύρισε στο σπιτάκι της και το βρήκε τακτικό, καθαρό όπως το είχε αφήσει και πολύ ευχαριστήθηκε. Αλλά πάνω στο τραπέζι ήταν ένα χαρτί, ένα σημείωμα και είχε απάνω γραμμένο κάτι λέξεις με χρυσά γράμματα. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι ήταν γραμμένο εκεί. Ούτε και η μπάμπουσκα το έμαθε ποτέ. Γιατί δεν ήξερε να διαβάζει.